Γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Όπως βλέπετε είμαι στο σπίτι των Πεθερικών μου. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Νομίζω ότι βλέπετε που έχει γίνει αλλαγή. Πάμε να σας δείξω τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και θα κάνω και μια μικρή διακόσμηση με τα έπιπλα που ήδη έχουμε. Σιγά σιγά θα βάλουμε και καινούρια. Είμαι λοιπόν η Κατερίνα. Βλέπετε το Κατερίνας Diaries. Κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα η αλλαγή έγινε. Έχουμε βάλει εδώ πέτρα, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να βάλουμε κάτι άλλο. Έχουμε βγάλει ήδη το πλακάκι, θυμάστε πως βγήκε. Εδώ πέρα λοιπόν, επειδή είχε πάρα πολλά λάδια και ήταν πολύ έντονη βρωμιά, βάλαμε χάρπικ μαύρο και το έχουμε αφήσει για ένα βράδυ. Θα προσπαθήσουμε μετά να το καθαρίσουμε. Και όπως βλέπετε, έχει γενικά καθαριστεί όλο εδώ πέρα το σπίτι. Έχει βαφτεί, έχω καθαρίσει πάρα πολύ καλά τα καλοριφέρ, που έχω έτσι μια αιμονή με τα καλοριφέρ. Έχουμε καθαρίσει εδώ πέρα τα παράθυρα. Απ' έξω είναι λίγο δύσκολο να καθαριστούν καλά, γιατί είναι αυτές εδώ πέρα οι συντεριές. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Όλα αυτά εδώ είναι αυτά που βρήκαμε μέσα σε ντουλάπια, ένα μικρό supermarket haul. Και τώρα λοιπόν τι θα κάνουμε, τώρα θα πάμε να βάλουμε λίγα έπιπλα, να φτιάξουμε λίγο το καναπέ, θα αλλάξουμε και τα φώτα όχι σήμερα, αυτές τις μέρες, μπορεί το βιντεάκι να σας το δείξω ολοκληρωμένο με αλλαγές στα φώτα και γενικότερα πώς θα γίνει η κουζίνα. Εδώ λοιπόν θα βάλω το γωνιακό σαλονάκι που έχω βάλει πίσω στον κήπο, γιατί με ρωτάγατε πολλά κορίτσια που θα το βάλω, εδώ λοιπόν θα το βάλω, γιατί είναι άδειος ο χώρος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε σιγά σιγά. Θα τα λέμε και στην πορεία. Ένα βιντεάκι που μπορεί να μην το τελειώσω σήμερα, να το τελειώσω μετά από 2 μέρες. Εσείς βέβαια θα το δείτε ολοκληρωμένο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω λοιπόν να καθαρίσω τις καρέκλες αυτές, οι οποίες έχουν αγοραστεί εδώ και 15 χρόνια από τα IKEA. Βέβαια χρησιμοποιώ σαν πρώτη φάση το σπρέι αυτό το πρόντο, που δεν γίνεται η δουλειά που θέλω, οπότε τις αφήνω στην άκρη και πάω να κάνω τις υπόλοιπες δουλειές μου. Σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο ήταν η κουζίνα με τον γκάζι που είχε η πεθερά μου, και ενώ λοιπόν έχω ήδη κάνει μία προσπάθεια να καθαρίσω τα λάδια, αυτά επιμένουν και δεν φεύγουμε τίποτα. Οπότε τώρα κάνω ακόμη μία γενναία προσπάθεια, χρησιμοποιώ το χάρπικ το μαύρο που σας έχω ξαναπεί ότι κάνει θαύματα σε λάδια και γενικότερα σε δύσκολες βρωμιές. Και αποφασίζω να βάλω και τη μάνικα μέσα στο χώρο, ώστε να κάνω μια πολύ καλή γενική καθαριότητα. Έχουμε ήδη αλλάξει τα πλακάκια, θυμάστε που ήταν κάτι πλακάκια τα οποία είχαν εφθαρθεί πάρα πολύ και έχουμε βάλει πέτρα. Τώρα λοιπόν βάζω σε μια λεκάνη πράσινο σαπούνι και ξεκινάω να καθαρίζω πάρα πολύ καλά τις καρέγκλες, και επειδή τα παιδιά που κάνανε δουλειές και βάψανε το χώρο αυτό λερώσανε κάποιες καρέγκλες με μπογιά, χρησιμοποιώ και σύρμα και πρέπει να πω ότι οι καρέγκλες δεν πάθανε τίποτα, οπότε είναι από τις καλές αγορές που έχουμε κάνει από τα IKEA. Και κάνουμε ακόμη μία καθαριότητα στα τζάμια. Εδώ βλέπετε ότι έχω βάλει ήδη λιποκαθαριστή και προσπαθώ να τα καθαρίσω. Τα κορίτσια κάνουν τα υπόλοιπα τζάμια πάντα με λιποκαθαριστή και εγώ αυτόν χρησιμοποίησα. Και τώρα λοιπόν βάζουμε 2 τραπέζια, αυτά ήταν παλιά τραπέζια κήπου. Τα βάζουμε λοιπόν στη μέση και θα βάλω και τις καρέγκλες ίσα ίσα για να δω το σπίτι λίγο στολισμένο. Βάζω και κάποια διακοσμητικά από Ιάκυνθο, αυτά τα είχα αγοράσει από τα Pepco, και να τώρα αυτή λοιπόν η ραφιέρα, η οποία είναι η περιβόητη ραφιέρα που είχα βάλει μέσα στο μπάνιο μου, αλλά δυστυχώς με το καινούριο πλυντήριο δεν χωράει, οπότε τώρα θα τη βάλω εδώ και θα βάλω υφασμάτινα κουτιά που μέσα θα τοποθετήσω ήδη για το σπίτι μέχρι να ετοιμαστεί η κουζίνα μας. Και εντωμεταξύ ήρθε ο ηλεκτρολόγος και αντικατέστησε και τα φώτα. Έχουμε τώρα βάλει σποτάκια από 2 λάμπες το κάθε σποτάκι, νομίζω ότι είναι αρκετά. Τα φώτα αυτά τα αγοράσαμε από το Practiker, οπότε θα σας έχω από κάτω link αν θέλετε να μπείτε να τα δείτε. Κάνουμε και μία πρώτη διακόσμηση στον καναπέ με ρηκτάρια, μαξιλαράκια και διακοσμητικά.
Και εδώ λοιπόν είναι η επόμενη μέρα που βάζουμε με το σύζυγο αυτό εδώ το κάδρο που το βρήκα μέσα στην αποθήκη του πεθερού μου, λέει σύνθεση πρωτότυπο. Δεν το ήξερα ότι υπήρχε ένα τέτοιο όμορφο κάδρο μέσα στην αποθήκη και θα το τοποθετήσει ο σύζυγος επάνω στον τοίχο. Θα αλλάξω το ρηκτάρι το λευκό, θα βάλω τα πράσινά μου και θα βάλω λοιπόν και κουρτίνες οι οποίες είναι αγορασμένες από τα IKEA και είναι σε αυτή την όμορφη δαντέλα. Ενώ λοιπόν τοποθετώ τα ρηκτάρια, το κάδρο έφυγε από τη θέση του, οπότε ο σύζυγος θα το ξαναβάλει. Το διασκεδάζουμε πολύ αυτή τη φορά, γιατί έχουμε ήδη τελειώσει το υπόλοιπο σπίτι που ήταν γεμάτο πράγματα, οπότε μας έχει φύγει ένα μεγάλο άγχος και τώρα κάνουμε λεπτομέρειες. Βάζουμε λοιπόν ακόμη ένα σετ με τέτοιες κουρτίνες πάλι αγορασμένες από τα IKEA επάνω στη βέργα και τις βάζουμε μπροστά από τη μεγάλη τζαμαρία και να λοιπόν είναι έτοιμο. Φυσικά είχαμε έρθει μία άλλη μέρα και έχουμε κάνει όλες τις τζαμαρίες, όλα τα καλοριφέρ, είχαμε κάνει πολύ πολύ μεγάλη καθαριότητα για να είναι πιο έτοιμα τα πράγματα όταν θέλουμε να κάνουμε τη διακόσμησή μας και τώρα βάζω λοιπόν τα μαξιλαράκια μου που δένουν υπέροχα με το κάδρο αυτό, αλλά και με τα πλακάκια, τα οποία πλακάκια τα έχετε λατρέψει πραγματικά. Και ανοίξαμε και τη ραπτομηχανή της πεθεράς μου, η οποία ήταν σαν ντουλάπι και ήταν κλεισμένη μέσα, να φαίνεται και να δένει με την υπόλοιπη διακόσμηση. Και αφού λοιπόν κάναμε όλες αυτές τις δουλειές, μετά βάζω δύο μαξιλαράκια, βλέπετε ότι μου λείπουν κάποια πράγματα στην τραπεζαρία, και είναι έτοιμος και αυτός ο χώρος. Νομίζω ότι δένει απίστευτα η πέτρα με το χρώμα που έχουν οι καρέγκλες, αλλά και με το αγαπημένο μας πλακάκι. Είναι ένας αρμονικός συνδυασμός και με παλιά έπιπλα, έπιπλα που ήδη είχαμε, έπιπλα που ήδη ήταν μέσα σε αποθήκες, μπορέσαμε και κάναμε μια όμορφη διακόσμηση και ανανεώσαμε το χώρο μας. Χαίρομαι πολύ που βγάλαμε τα πλακάκια τα παλιά και βάλαμε πέτρα και κάνω και μια μικρή διακόσμηση σε αυτήν την περιβόητη ραφιέρα, την οποία θα δούμε που θα τη βάλουμε. Προς το παρόν μπήκε εδώ και όπως βλέπετε μέσα έχουμε ήδη αδειάσει τα υπόλοιπα δωμάτια και τώρα βλέπετε και με κλειστά τα τζάμια πόσο ωραία φαίνονται οι κουρτίνες, πόσο ωραία δένουνε με το κάδρο, με τα έπιπλα, με το χρώμα αυτό το όμορφο το πράσινο που έχουν τα ρηκτάρια και πόσο όμορφο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ένας χώρος, ένα σπίτι, όσο παλιό και να είναι, αν έχει λίγα έπιπλα και είναι οργανωμένο, καθαρό και τακτοποιημένο, φαίνεται αρχοντικό και όμορφο. Μία λοιπόν πρώτη διακόσμηση του καθιστικού, νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ ωραίο. Έχω ξαναπεί ότι όταν ένας χώρος έχει λίγα πράγματα και είναι οργανωμένος και τακτοποιημένος, φαίνεται το σπίτι αρχοντικό, παρόλο που δεν κάναμε κάτι σπουδαίο, μόνο το βάψαμε. Λοιπόν, έρχονται βιντεάκια με την κουζίνα, με το μπάνιο, εκεί κάναμε αλλαγές γιατί δεν γίνονταν διαφορετικά. Και βέβαια θα έχουμε και αλλαγές εδώ, όλο και κάτι θα πάρω, όλο και κάτι θα προσθέσω, εννοείται. Αυτά λοιπόν, πολλά φιλιά, θα τα πούμε σε επόμενο χαρούμενο και πάντα καλοκαιρινό βιντεάκι. Γεια σας! Taste flavors.